Πάντως, τα Λουκακού αποφασίστηκε η απέλαση Μαροκινού, ο οποίος σε Ρέτζιο Μίλια φώναξε «Ο Θεός είναι μεγάλος». Μάλιστα. Επιστροφή εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε μία παρένθεση σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε και έχουμε πει ότι οι αντιπαραθέσεις σε πολιτικό επίπεδο είναι κόκκινο, είναι και οι εκλογές του 18 και βρισκόμαστε σε αυτό τον κικαιώνα. Θα κάνουμε παρένθεση με την έννοια ότι θέλουμε να συζητήσουμε και θέματα που μας αφορούν όλους, μικρά αλλά πολύ πολύ σημαντικά, που ίσως αναδειχθούν και σε πολύ πολύ μεγάλα. Μιλάω για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για αυτή τη συζήτηση που γίνεται πολλές φορές σε ταυτά χρονικά διαστήματα για τη βιωσιμότητα του Ταμείου. Είναι το θέμα των συντάξεων. Κάναμε και προ δύο ημερών συζήτηση εδώ και με τους συντεχνίες. Όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ένας ανυπάκουος δικηγόρος δεν καταβάλει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι μια υπόθεση που οδηγήθηκε και ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώπιον του δικαστηρίου και συζητήθηκε αυτή η διάσταση με τη βιωσιμότητα ή όχι στην Βουλή. Είναι τα 7,5 δις το ύψος των εισφορών με την κάθοδο της Τρόικας, αν θυμάστε καλά, θα γίνει συζητήσεις που πήγαν αυτά τα 7,5 δις. Και είναι μαζί μας ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς, δικηγόρος. Καλωσορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Θα είχα καλή επιτυχία στη νέα χρονιά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ανυπάκουος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούς. Έχουμε κάνει ξανά συζήτηση. Αλλά συνεχίζεις. Παρά το γεγονός ότι είσαι δικηγόρος και γνωρίζεις και τι προνοεί η νομοθεσία, μέχρι και φυλάκιση. Ναι, βεβαίως. Επανειλημμένως το έχουμε πει. Απλώς, όπως και την προηγούμενη φορά που είδαμε έτσι την τιμή, να το πω έτσι, και ευεδιάζουμε στον χρόνο, μιλώ στον πληθυντικό, γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων στην πρωτοβουλία που μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Είχα πει ότι πλέον το ζήτημα το δικό μου ήταν ακριβώς για να αναδειχτεί αυτό το ζήτημα. Θεωρώ ότι αναδείχθηκε αρκετά. Δεν θέλω να εστιάσω πάνω σε αυτό. Αν θέλεις μπορώ να πω κάποια πράγματα. Απλώς το έκανα αυτό το 2013. Από το 2013 δηλαδή σταμάτησε. Και ο λόγος είναι από το 2012. Ναι. Για ποιο λόγο, τι είναι αυτό που σε έκανε και είπες «Όπα, σταματώ». Να βάζω εισφορές, γιατί αφού θα πάρεις σύνταξη, δεν θα πάρεις και στη σύνταξη στα 63, στα 65. Ακριβώς επειδή έχουν προκύψει πάρα πολλά θέματα από το 12 και εντεύθεν, με αφορμή τη δική μου την υπόθεση, ήρθαν άτομα τα οποία έμαθα για την δική μου την προσπάθεια. Από το Απρίλιο του 2014 έχουμε δημιουργήσει την Πρωτοβουλία Κοινωνικού Ελέγχου. Να ενημερώσω ότι έχουμε ήδη γραφή. Είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο για την εγγραφή μας στον εφόρο εταιριών ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, στα πλαίσια της οποίας πλέον ενεργούμε και ως ομάδα έρευνας, μπορώ να πω, σε πολιτικό επίπεδο φυσικά, για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε εγκληθεί στη Βουλή 23 Μαΐου του 2017 για να επιχειρηματολογήσουμε επί του νομοσχεδίου το οποίο ετοιμάσαμε εμείς ως πρωτοβουλία. Αυτό θέλω να μας πεις σήμερα. Για ποιο λόγο. Αφού θα πάρεις, για να πάρεις σύνταξη και να δικαιούσαι και να μην είναι χαμηλή όπως μας λένε, θα πρέπει να προσφέρεις, να έχεις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εάν δεν κάνεις αυτό, τότε δεν θα δικαιούσαι τη σύνταξη που πρέπει να δικαιούται ο καθένας και πρέπει να προσφέρεις. Όπως είδατε, πολλοί. Αφού εργάζεσαι. Βεβαίως. Όπως πολλοί συνέχεια βγαίνουν στην επικαιρότητα θέματα τα οποία αφορούν και τις συντάξεις. Βλέπουν το φως της δημοσιότητας διάφορα θέματα. Υπάρχει ήδη μείωση. Έχω φέρει διάφορα. Τώρα δεν είναι μουσικό. Τέλος πάντων. Στο Φιλελεύθερο συγκεκριμένα είχα διαβάσει ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ συντάξεις. Θα είναι μόνιμες οι μειώσεις των συντάξεων.
Πάλι άλλων άστρων σε δανεικά από συγγενείς και φίλους καταφεύγουν 4 στους 10 Κύπριους. Υπάρχει το θέμα της συναδέλφου σας της Ευδοκίας Λοΐζου, η οποία η κοπέλα, εξ όσων διαβάσα στον τύπο, δεν γνωρίζω προσωπικά την υπόθεση, πάσχει από μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Και ο λόγος το, για τον οποίο καταβάλλουμε τις φορές ακριβώς είναι να έχουμε και για τροφαρμακευτική περίθαψη και τις αρνούνται. Και ο λόγος που τις αρνούνται μάλιστα ήταν επικαλούμενη την προστασία τάχα του Ταμείου των Ασφαλίσεων. Δηλαδή είναι η πλήρης διαστρέβλωση του άρθρου 9 του Συντάγματος που μιλά για αξιοπρεπή διαβίωση, εκάστοτε και το δικαίωμα αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική ασφαλεία. Κοινωνική ασφαλεία υπάρχουν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, όταν αυτή η γυναίκα, η οποία παλεύει για τη ζωή τη, έχει καταγγείλει ήδη την Κυπριακή Δημοκρατία στους αρμόδιους φορείς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρνούνται να την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δικαιούται με επικαλούμενη την προστασία του Ταμείου των Ασφαλίσεων, δηλαδή αυτό είναι η πλήρης διαστρέβλωση. Έχω δικαίωμα. Θεωρείς ότι υπάρχει ένα μπάχαλο στη διαχείριση του Ταμείου των Ασφαλίσεων, ότι μας κρύβουν πράγματα, ότι δεν μας λένε την αλήθεια, αφού λένε ότι τα 7,5 δις εισφορές στο Ταμείο των Ασφαλίσεων είναι εκεί. Όχι, δεν είναι εκεί. Δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει άλλο δημοσίευμα πολύ πρόσφατα. Γιατί λες ότι δεν είναι και αφού καταβάλλονται οι εισφορές. Και από την άλλη καταβάλλονται και συντάξεις. Ναι, απλώς πρέπει να κατανοηθεί. Πώς δεν υπάρχει, αν δεν υπήρχε αυτό το ποσό, από πού δίνονται οι συντάξεις. Από το σύστημα μας εμάς στην Κύπρο είναι pay as you go, έτσι λέγεται. Ναι. Δηλαδή, οι συντάξεις και όλα τα επιδόματα καταβάλλονται, τα παίρνουν από τη μία τσέπη των ασφαλιτών εργαζομένων, να το πω έτσι. Και καταβάλλονται στους συνταξιούχους. Εγώ που εργάζομαι, καταβάλλω εισφορές και την ίδια στιγμή πληρώνονται συντάξεις. Ναι. Οι γονείς μου που είναι συνταξιούχοι παίρνουν από αυτά που καταβάλλω εγώ. Έτσι λέει, ονομάζεται το σύστημα. Αλλά και το αποθυματικό υπάρχει σε περιπτώσεις ακριβώς που για κάποιο λόγο μειωθούν οι εισφορές, είτε λόγω υψηλής ανεργίας, είτε λόγω μετανάστευσης πολλών Κυπρίων, είτε μείωση της μετανάστευσης. Ναι. Που δεν έρχονται πλέον ξένοι, άρα μειώνονται και οι εισφορές. Και δυστυχώς από το 2014 και εντεύθυνση σύμφωνα με τον Γενικό Ελεκτή, το Ταμείο Αναγκαιρών Ασφαλίσεων είναι ελληματικό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι πλέον οι εισφορές, που είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο, δεν φτάνουν για να καταβάλλονται οι συντάξεις και είναι η πρώτη φορά από το 2015 που ήταν ελληματικό το Ταμείο. Και υποχρεώθηκε βάσει του νόμου το κράτος. Να συμπληρώσει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να καταβάλει το κράτος. Το ζήτημα είναι το ίδιο το Ταμείο Ασφαλίσεων, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Ανεξάρτητο από ποιον, από το κράτος. Πρωτίστως από το κράτος. Και ακριβώς αυτό ορίζει το άρθρο 73 από το εξεταφείο. Και δεν είναι ανεξάρτητο. Ναι, βεβαίως. Και θα που είχαν υποχρέωση όλοι οι υπουργοί εργασία και οικονομικών, από το Μάρτιο του 10 ήταν υποχρεωμένοι να καταθέσουν νομοσχέδιο για τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθηματικού του ταμείου. Να. Και παραβιάζουν τον νόμο. Και αυτό το πράγμα επισημαίνεται από το 10 κάθε χρόνο από τον Γενικό Ελεκτή. Και τα δανείζονται, να το πω σε εισαγωγικά, το κράτος, η κυβέρνηση. Τα δανείζονται σε εισαγωγικά γιατί ουσιαστικά. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται, οι εισφορές μας πάνε στον κρατικό κουρμανά. Και δεν πάνε σε ένα ταμείο. Δεν πληρώνει με αυτό το δανεισμό τόκο. Όχι. Ακριβώς με μηδέν επιτόκιο. Άρθρο πάλι από τον φιλελεύθερο έτυχε να το ευρώ. Συνάδελφο σου, αγαπητή Νατάσαρο, Ελευθερία Παϊζάνου. 7 δισεκατομμύρια δεν αποδίδει τίποτα. Μηδενικό επιτόκιο. Και αυτό είναι άρθρο το οποίο πολύ προσπαθώ. Το είχαμε κάνει και στη σελίδα μας. Π.χ. το 28 Απριλίου του 2017. Οι συντεχνίες και όλοι που βρίσκονται και είχαν κάτσει κάτω για να αποφασίσουν. Το θέμα, αγαπητή Νατάσα, όταν είχαμε πάει μαζί με τα μέλη μας, την Λίζα Αντρίφωνος, τον Σοκράτη, τον Τζάτζα, μαζί με εμένα είχαμε πάει στην Επιτροπή, είχαμε κληθεί ως Επιτροπή να μιλήσουμε για το νομοσχέδιο. Και δυστυχώς, εμένα η άποψή μου, που ήμουν μέσα στην Επιτροπή και ακούσαμε τους λεγόμενους, τους κοινωνικούς εταίρους, σε ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, δυστυχώς λυπούμε να παρατηρήσω ότι ειδικά η ΣΕΚ, θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, ταυτίζεται πλήρως με την κυβέρνηση. Και δεν πράττουν αυτό που θα έπρεπε να πράξουν, δηλαδή να προστατεύουν τους εργαζόμενους. Και όχι να ταυτίζονται με
με την κυβέρνηση και την εργοδοτική πλευρά. Εγώ προσωπικά η αίσθηση μου είναι ότι δυστυχώς συνταυτίζομαι. Δηλαδή τώρα, να σε ρωτήσω, εάν και εφόσον γίνουν ρυθμίσεις που να υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό είναι που θέλουμε να γίνει βάσει του νόμου. Θα συμμορφωθείς, θα καταβάλεις και τις διαθέσεις. Εμένα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το πράγμα είναι μια ριζοσπαστική κινήση, όντως. Είμαι δικηγόρος, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τις υποχρεώσεις μου και τα δικαιώματα μου και τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα έχω και έχω. Πότε θα ξαναπάς, πρώτη του Νοεμβρίου. Και μπορεί να διατάξει το δικαστήριο φυλάκιση. Είναι ποινικό. Πόσα είναι τα προστούμενα. Τώρα δυστυχώς από τον Ιούνιο του 12 είναι αρκετά. Και ακριβώς επειδή έχουν προκύψει πάρα πολλά ζητήματα, είναι ένα τεράστιο σχολείο όλη αυτή η προσπάθεια, η τεράστια προσπάθεια που γίνεται με την πρωτοβουλία. Έχω προσωπικά, τώρα μιλήσω ως άτομο, διαπιστώσει για αυτή την κοινωνία και τους Κυπραίους τι είδους άνθρωποι είμαστε. Και λυπούμε να παρατηρήσω ότι δυστυχώς αυτός ο τόπος κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι εκ του ασφαλούς από το πληκτρολόγιο τους κάνουν αγώνα. Νομίζουν ότι κάνουν αγώνα και πάντα από τον καναπέντο και πάντα θέλουν άλλοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Όλοι έχουν ευθύνη, όλος ο κόσμος, όλοι οι Κυπραίοι έχουν ευθύνη. Το πιο απλό πράγμα που μπορεί να του ζητήσει είναι απλώς να παρουσιαστεί, για παράδειγμα, έξω από τη Βουλή, όταν έκαναμε καλέσματα ή στο δικαστήριο. Το πιο απλό, δηλαδή έχουμε τόσους άνεργους, έχουμε τόσα παιδιά άνεργα. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να πράξει κάποιος είναι απλώς να πιέζει το αυτοκίνητο του και να πάει σε έναν τόπο. Ούτε καν αυτό το πράγμα δεν το πράττει αυτός ο τόπος. Οπότε, πλέον, εγώ τώρα μιλάω ως άτομος, προσωπικά ως άτομο. Άρα, μπορεί να ανασκευάσεις κάποια πράγματα που έχεις στο μυαλό σου. Και προσπαθείς να εστιάσεις στο πώς θα έρθει το αποτέλεσμα των επιδιώκων. Προσωπικά πλέον να πω το εξής. Και κλείνουμε ότι εγώ δεν περιμένω ότι θα γίνει από τον κόσμο και θα πιέσει κλπ. Οι αρμόδιοι όμως μπορούν. Για να πιεστούν οι αρμόδιοι πρέπει να υπάρχει πολιτική. Έχεις εντοπίσει προθυμία για να γίνει αυτό το ανεξάρτητο μέσα στο ταμείο. Όχι σε καμία αναπολύτων περίπτωση και ακριβώς όλα τα πράγματα. Χωρίς επιτόκιο και να αποδίδει, αυτό δεν μπορεί να γίνουν πιέσεις. Το θέμα είναι, αγαπητή Νατάσα, ότι όσο δεν υπάρχει κόστος πολιτικό, δεν κάνει κανένας τίποτα. Και επειδή δυστυχώς όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν τη φωγιά τους λερωμένη, ελπίζω και θέλω να πω και τούτο, ακριβώς εμείς ως πρωτοβουλία θέλουμε να θέσουμε στην προεκλογική περίοδο, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, 7,5 δισεκατομμύρια, και η εφαρμογή του νόμου για τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής διαχείρισης του αποθεματικού, και όχι μόνο, το ταμείο πρέπει επιτέλους να γίνει ανεξάρτητο. Δεν μπορεί να ελέγχεται από τον δανειστή. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι και δανειστής και δανειζόμενος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Παραβιάζεται και νομολογία εδώ μετά το δικαστήριο που καθόρισε η αναφορά αυτή. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι συντάξεις και θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής. Με την ποιότητα της ζωής μας. Και κυρίως αυτούς που έχουμε πίσω μας, είναι οι γονείς μας, είναι οι γιαγιάδες, οι παππούδες μας. Τα παιδιά. Λοιπόν, και εμείς, αν είμαστε και έχουμε υγεία, θα πάμε και εμείς να τους βρούμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες